Τι δυνατό παλικάρι έχω. Κι άλλο θέλω, Δημητρή. Δεν έχω. Δεν πρέπει να τις αναδείξεις. Εγώ θα τα δείξω όλα σε εσάς. Σας λέω και πάλι ότι δεν τα γνωρίζω, πρώτη φορά τα χρησιμοποιώ. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε, από το αμάξι πάλι βέβαια, αλλά τι να κάνουμε που οι δουλειές τρέχουν, εγώ που πάω, τώρα Σύση, που πας, ρωτήστε με, πάω τα σκυλάκια μου στην κυρία που του τα χτενίζει, διότι ειδικά η Μπέλα έχει λίγες τσίβες και δεν θέλω να την αφήσω, να μου πιάσει περισσότερες, οπότε τους έχω κλείσει. Όταν δεν με βλέπετε, πέφτει αυτό, παιδιά, δεν μπορώ. Πού να το βάλω, θα το βάλω εδώ. Οπότε, να φτιάξω λίγο το κάθισμα, να φτιάξω λίγο το κάθισμα. Τους έχω κλείσει γιατί έχω κλείσει 10 η ώρα ραντεβού στο Πιλάτες, οπότε κότσαρα πιο πριν τα σκυλάκια. Οπότε τελειώνοντας από το Πιλάτες να περάσω να τους παραλάβω εσείως πανέμορφα, καθαρά, κάτασπρα. Λοιπόν, σήμερα έχω πάρα πολλές δουλειές και θα σας εξηγήσω γιατί έχω πάρα πολλές δουλειές. Πρώτα απ' όλα δεν έχω κοιμηθεί καλά, γιατί εχθές το βράδυ ακούσαμε ξαφνικά ένα μπαμ. Δεν ξέρω τι ήτανε, να σας πω την αλήθεια. Ένα μπαμ, σαν σεισμός ήτανε, αλλά δεν ήταν σεισμός. Πέφτει εδώ το τέτοιο αυτό, εκεί. Και δεν έχω κοιμηθεί και καλά. Τέλος πάντων, άσχετο από το ένα θέμα στο άλλο, σας πω, όλο με ξέρετε, με γνωρίζετε. Θα επιστρέψω στο σπίτι, διότι θέλω να ξεκινήσω να ανοίξω την ντουλάπα της Μαρίλιας, να βγάλω κάποια ρουχαλάκια, γιατί σήμερα θα πάμε στη μαμά μου και θέλω να βρω στην Ειρηνούλα, ξέρετε, ρουχαλάκια που πια δεν κάνουν στη Μαρίλια, να τα δώσω στο κορίτσι μου το άλλο, το μικρούλι. Παπούτσια, όπα, μου φύγανε τα γυαλιά. Παπούτσια γενικά, κάτι παιχνίδια επί τραπέζια που τους έχω μαζέψει, ένα ποδήλατο και μάλλον θα φάμε και στη μαμά μου. Οπότε εσείως αυτό μέχρι στιγμής είναι το πρόγραμμά μας, δεν έχουμε κανονίσει κάτι άλλο, δουλειές. Θέλω να μαζέψω και λίγο το σπίτι, θέλω πολλά να κάνω. Λοιπόν, αυτά για καλημέρα. Εγώ φτάνω τώρα, οπότε θα τα πούμε στη συνέχεια. Ωραία. Γεια σας εδώ. Καλέ, τι όμορφα παιδιά γίνατε. Πού πήγατε το φουλάρι σου. Καλέ. Τι όμορφα παιδιά γίνεις εσύ. Τι καθαρούλικο. Πω. Καθαρή. Ωραία, κουρεμένη. Τέλεια Μπέλα, είσαι μία κούκλα. Εδώ ο άλλος που τρώει Μαρίλια το τέτοιο, η ουρά θα σπάσει. Η ουρά θα σπάσει. Βρε το φουλάρι σου, για να δείξουμε στον κόσμο το φουλάρι σου. Τι έχει το φουλάρι σου. Πλανήτες έχει. Καλέ, έχει πλανήτες. Και αρκουδάκια. Και αρκουδάκια και πλανήτες. Μπέλα, όχι πάνω. Η Μπέλα δεν πήρε τίποτα. Όχι, δεν τις βάζω γιατί κάνει ζύβες. Το μπούμπι σε κάνει τζίβες. Μπούμπι μου. Καλά τα πορτοκάλια, έχω επιστρέψει στο σπίτι και αυτό είναι το πρωινό μου. Αυτό είναι το πρωινό μου. Προς το παρόν πίνω το χυμό μου, βάζω το φαγητό, θα μαγειρέψουμε παρέιτσα. Χαμούλησε εδώ, βλέπετε. Να συνεχίσουμε το vlog. Λοιπόν, και αφού τελείωσα με τα τηλέφωνα, εσείς μίλησα και με τη μανούλα που με πήρε, κάτι ήθελα να μου πει για τον αδερφό μου. Και πάμε να ξεκινήσουμε φαγάκι. Μου ζήτησαν να τους κάνω κοτοπουλάκι σκέτο. Παιδιά, είμαι πολύ χαμηλά εδώ. Ωραία. Εδώ. Ναι, μου ζήτησαν να μην τους κάνω πατάτες στο φούρνο, μου ζήτησαν ριζάκι. Οπότε θα φτιάξουμε το κοτοπουλάκι μας με το ριζάκι μας. Απλά ωραία θα φάω και εγώ. Έχω ξεκινήσει και αντί για κουτάκια κοτόπουλο, τους παίρνω καθαρισμένο κοτόπουλο, ξεκοκαλισμένο. Δηλαδή είναι μπούτι κοτόπουλο, απλά είναι ξεκοκαλισμένο.
τους αρέσει πολύ καλύτερα. Και επίσης είναι μόνο φαγνό. Δεν έχω πολλά να πω. Οπότε θα τα βάλω εγώ τώρα εδώ. Δεν σας τα δείχνω γιατί δεν θα κάνω κάτι special στην προετοιμασία του. Παιδιά, ο καιρός, τι γίνεται με τον καιρό. Τι γίνεται με τον καιρό πραγματικά. Έπρεπε να πάρω παραπάνω. Πιο να το πάει από αυτά. Τέλος πάντων, τι γίνεται με τον καιρό. Το πρωί που πήγα για το πιλάτες και ήταν καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Τώρα είναι χειμώνα. Και είναι η μουντάδα η καλή αυτή που λέει θα κάνω ένα πανάκι, θα βάλω μπιτζανούλες. Και δεν θα κάνω τίποτα, αλλά εγώ έχω πάρα πολλές δουλειές να κάνω. Θα σας δείξω μόλις βάλω το κοτοπουλάκι και τι θα αγοράσω από λίγη, γιατί δεν τις έχω βγάλει εδώ. Λοιπόν, μου βάγω. Τα έχω πλύνει, τα έχω βάλει στο πυρέξ μου και πάμε να τους βάλουμε ελαιόλαδο. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, τους βάζω αρκετό ελαιόλαδο. Θα αγγίξω λίγο. Ωραία. Τέλεια. Ξαναπλένω τα χέρια. Σαν να πω κουβατάκι πρέπει. Λοιπόν, αλατάκι. Έπρεπε να πάρω παραπάνω. Αλατάκι. Πιπεράκι. Βάλω και ρίγανη. Θα βάλω αρκετή ρίγανη γιατί μου αρέσει και θα τα ανακατέψω. Έπρεπε να πάρω παραπάνω, αυτά δεν θα φτάσουν και για ζήτο. Καλά, θα βάλω στα παιδάκια να φάνε. Εγώ φτιάχνω και μια σαλάτα πότε είναι. Εγώ φτιάχνω και μια σαλάτα ντάκος. Μου έχει παραγγείλει ο Κώστας ένα καινούριο, μετά το ατύχημα με τη μηχανή, μου είχε παραγγείλει ένα καινούριο τρίποδο, τέλος πάντων, για την κάμερα. Δεν έχει έτσι ακόμα. Ωραία. Φοβάμαι να πέσει κιόλας. Έχω πάθει ψυχολογικό που μου είχε πέσει. Λοιπόν, θα στύψω και το λεμόνι μου. Χωρίς τα κουκούσια όμως είσαι. Θα ρίξω λεμονάκι μπόλικο του πάει. Τέλεια. Να βγάλω λίγο τα κουκούσια. Και έξτρα λαδάκι για να γίνει μια ωραία σάλτσα. Δεν θα ρίξω μουστάρδα αυτή τη φορά μέσα, θα το κάνω τελείως απλό. Είμαι στην ωραία, είμαι στην σκέψη και είμαι ένα βήμα, βέβαια θα πάρω και τη γνώμη σας να ξέρετε. Ακούω πάρα πολύ εδώ και καιρό, όχι τώρα τελευταία, αρκετό καιρό, για συσκευή air fryer. Οπότε
Είμαι έτσι στο ψάξιμο για να πάρουμε air fryer. Εδώ βλέπετε και τα αυτά που πήρα από το λίγο, θα σας τα δείξω. Και θέλω τη γνώμη σας πραγματικά, γιατί κάπου κάτι με προβληματίζει με το air fryer, αλλά αν κάποια έχει, θέλω να μου πει Κάπου εγώ έχω βάλει το τέλος πάντων αυτό που βάζω τέτοιο νεράκι. Λοιπόν, ωραία, έριξα και ελάχιστο πολύ λίγο νερό και πάμε να το βάλουμε φούρνο. Σας το δείχνω κιόλας. Βουαλά. Και πάμε να μπει φούρνο. Λοιπόν, θέλω τη γνώμη σας για air fryer. Πραγματικά θέλω να μου γράψετε κάτω στα σχόλια τι πιστεύετε. Αξίζει, δεν αξίζει να το πάρω, να μην το πάρω. Αν έχετε κάποια συγκεκριμένη μάρκα και σας έχει βγει καλή, θέλω να μου το γράψετε κάτω. Και πάμε να σας δείξω τέλος πάντων τι πήρα από λίθιση. Για τις αγορές δηλαδή που έκανα πολύ. Πήρα ξύδι λευκό. Αυτό εδώ πέρα πήρα 2 γιατί θέλω να ξεκινήσω να καθαρίσω τα κλειδίρια κάτω. Down. Πήρα αυτές εδώ, οι οποίες είναι φοβερές. Συγγνώμη. Πήρα αυτό το σχέδιο. Θα τις βάλω για τα ρούχα που τις χρειαζόμουν. Καταλαβαίνετε, είμαστε πενταμελής οικογένεια και έχουμε αρκετά ρούχα. Οπότε τις είχε αυτές γύρω στα 6 ευρώ, 6,99 νομίζω τις είχε. Τη μία βασικά την πήρα 1 ευρώ γιατί είχα και 5 ευρώ έκπτωση κουπόνι τέλος πάντων, οπότε το χρησιμοποίησα. Θα τελείωνε σήμερα. Και πήρα και αυτό το σχεδιάκι, μισό λεπτό να το βγάλω. 2 από αυτό το σχεδιάκι που μου άρεσε, οπότε αυτές θα τις βάλω έτσι. Και θα βάζω χρωματιστά, σκουρόχρωμα. Γενικά θα τα ξεχωρίσω. Ήδη εγώ τα ξεχωρίζω τα ρούχα πριν τα βάλω στο πλυντήριο. Δεν τα βάζω αχτάρμα όλα μαζί, χρωματιστά, μαύρα και τέλος πάντων. Οπότε επειδή μου χρειαζόντουσαν πραγματικά, ήταν ευκαιρία να πάρω και είναι πάρα πολύ καλές και ανθεκτικές φαίνονται. Καλή ποιότητα, κλείνουν κιόλας έτσι. Αλλά διπλώνεις τα ρουχαλάκια σου μαζεμένα, ωραία, τακτοποιημένα και σιδερωμένα. Δηλαδή να τα έχεις και να τα βάλεις μέσα και μετά να πηγαίνεις και να τα φτιάχνεις. Ήταν πάρα πολύ ωραία, μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν και τα μόνα που βρήκα από το φυλάδιο, διότι όλα τα άλλα, σας το ξαναλέω, ήταν διασκορπισμένα. Αλλού οι κάλτσες, αλλού εσώρουχα, αλλού. Δηλαδή, πραγματικά σταματήστε να το κάνετε αυτό το πράγμα όταν πηγαίνετε στα Lidl. Είναι δηλαδή, δεν ξέρω. Δηλαδή, πηγαίνετε, ανοίγετε το κουτί, το βλέπετε και μετά το πετάτε. Τουλάχιστον έχετε την καλοσύνη να το ξαναβάλετε μέσα, γιατί είναι κρίμα και για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί πέρα. Αμαρτία το Θεό. Λοιπόν, και πήρα τέλος λεμόνια που χρειαζόμουν και τους πήρα. Όχι, μου βγαίνει ένα λεμόνι και τους πήρα και αυτά εδώ παιδιά. Δεν ξέρω για τον λόγο που τους τα πήρα, αλλά κάπως μου άρεσε να τους κάνω σαντουιτσάκια με μπριοσάκια. Βουτύρου νομίζω είναι αυτά. With butter, ναι. Οπότε τους πήρα για να τους έχω το απογευματάκι που συνήθως θέλουν κάτι να τσιμπάνε. Μου άρεσαν. Και τους τα πήρα, δεν τα έχω ξαναπάρει αυτά. Να τους βάλω το τυράκι, ντοματούλα, γαλοπούλα μέσα και τώρα τι σας φοβερά. Πάμε τώρα να φύγουμε την κουζίνα, πάμε σαλόνι. Για έλατε μαζί μου εδώ, πάμε σαλόνι. Αν μη τι άλλο με έχετε μάθει ότι εγώ γενικά μου αρέσουν πολύ τα lip gloss. Οπότε τώρα στα Lidl ήταν ευκαιρία γιατί είχαν φέρει καινούργια lip gloss. Εγώ τα λατρεύω αυτά της CN, έχω αρκετά. Νομίζω ότι όλα μου τα τέτοια είναι CN. Οπότε με το που είδα ότι έφερε καινούργια lip gloss, έχει και άλλες αποχρώσεις, είπα να πάρω τη μία τώρα. Αυτή είναι πιο ροζ, πάμε να το δοκιμάσουμε. Να το δείτε.
Πραγματικά, άμα βρείτε στα Little Lip Gloss, πάρτε, γιατί αξίζουν. Όντως αξίζουν, έτσι. Μάδο. Κοιτάξτε. Ένα απαλό, πολύ απαλό ροζ. Ωραίο. Μουά. Ξέρω, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα lip gloss από τα Lidl. Σας λέω, έχω αρκετά. Πάντα παίρνω άμα βρίσκω. Και τέλος πήρα και μολύβι φρυδιών που βρήκα. Που δεν πήρα από τα Kiko Milano. Ναι, μωρό μου. Δεν πήρα από τα Kiko Milano. Κάτι με χαλάει. Δημήτρη μου, μπορείς να μου σβήσεις. Για σβήσε μου αυτό το φως. Να δοκιμάσουμε κάτι. Ναι, άφησε μόνο αυτό ανοιχτό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι είναι καλύτερα είναι εδώ γιατί πέφτει το φως πάνω. Λοιπόν, και πήρα και μολύβι φρυδιών. Και πάμε να τα σχηματίσουμε να δούμε την απόχρωση. Την πήρα καθαρά στην τύχη. Τώρα θα κάνω αυτό το φρύδι. Εγώ σας έχω ξαναδείξει πως γενικά τα βάφω τα φρύδια μου. Ναι, δεν με βολεύει και πάρα πολύ, να σας πω την άλλη. Δεν με βολεύει, αχ, καθόλου. Εγώ το τραβάω μία γραμμή, τα γεμίζω από κάτω και τραβάω τη γραμμή λίγο πιο πάνω ώστε να κάνω τη γωνία. Μόνο που τώρα δεν με βολεύει πάρα πολύ καλά. Εντάξει, στο περίπου το βλέπετε όμως, πώς το έχω κάνει. Έτσι περνάμε κάπως εμείς τις μέρες μας. Εσείς πώς περνάτε, τι παραπάνω κάνετε από μας; Λοιπόν, και κάπως έτσι κάτι θέλω να είναι η καμερά μου τώρα. Α, τώρα δεν τα έχω κάνει και τέλεια, αλλά περίπου το καταλάβατε ότι γεμίζω εδώ από κάτω, αυτό εδώ, το γεμίζω και αυτό εδώ πέρα γεμίζω τώρα. Το βλέπετε, όσο μπόρεσα να το καταφέρω να το κάνω έτσι. Το γεμίζω και κάπως έτσι τα φτιάχνω τα φρυδάκια μου. Ωραίο χρωματάκι, για πάμε να το δούμε σε άλλο φωτισμό, γιατί αυτός ο φωτισμός κάπως αυτός ο φωτισμός με χαλάει, για να το δούμε σε αυτό. Α, το έκανα και τεράστιο τώρα το φρύδι. Πάντως καταλάβατε, για να ανάψω το φωτό. Και το κραγιονάκι φαίνεται ωραίο, Δεν φαίνεται πολύ ωραίο το κραγιόν; Είναι τέλειο. Λοιπόν, εδώ φαίνεται καλύτερο το φρύδι. Εντάξει, τώρα όσο μπορείς να το φτιάξω. Τι λέτε; Καλό. Αυτά. Πολύ ωραίο το lip gloss. Περιμένετε να δω αν έχει, να σας πω αριθμό, αν έχει νούμερο. Λοιπόν, είναι το 42. Είναι αυτό εδώ, είναι το 42. Έλα βρε, κάνει focus. Glossy. Και είναι αυτό εδώ, βλέπετε. Εδώ. Αυτό είναι. Είναι φανταστικό, παιδιά. Κοιτάξτε τι ωραίο δείχνει. Απαλό, ένα απαλό ροζ. Αυτό είναι. Το μολύβι για τα φρύδια είναι καλό και το χρώμα το πέτυχα τουλάχιστον, νομίζω. Τώρα εντάξει, θα το δείτε και κάποια άλλη στιγμή που θα το έχω φτιάξει, ίσως αύριο, άμα πάμε πουθενά. Τα φτιάξω τα φρύδια μου και κατέβηκε το παιδί μου, το καλό, να μου πει ότι τελείωσε τα μαθήματά του. Θα δεν κάνω. Όχι. Κλείνω τώρα γιατί θα μαλώσουμε. Όχι. Θα την άξεις στο ούνο. Πάρε. Πάλι, ένα λεπτό.
Θα χτυπήσετε έτσι. Εδώ ήρθαμε. Ήρθε ο κουβαλητής του σπιτιού μας και τι μας έφερε από σούπερ μάρκετ. Τι πάντα με παίρνει τηλέφωνο πριν έρθει στο σπίτι, αν χρειάζομαι κάτι. Έφερε λοιπόν. Οχ, κόπηκε. Sirius Honey από 5 δημητριακά ολικής άλεσης. Τους πήρε 2 κουτιά. Αυτά. Πήρε αυτά τα τσακίρις που σας έχω πει ότι τα βάζω στην αραβική μου. Μ' αρέσει κάθε βράδυ. Τη φτιάχνω ντοματίνη, αραβική και λίγο μαγιονέζα. Και τη τρώω. Και πήρε και μακεδονικές πίκλες. Από, ο πίκλες μάλλον από μακεδονική γη. Και τι άλλο τους έφερε. Αυτή είναι μια άμεση λύση για χόρτα που μας αρέσουν πάρα πολύ. Είναι έτοιμα καθαρισμένα για βράσιμο χορταράκια. Τα παίρνουμε έτσι πλέον εμείς και τα βράζουμε. Εύκολη λύση, γιατί πραγματικά ξέρετε τη διαδικασία για να καθαρίσει το χόρτο. Οπότε αυτά είναι έτοιμα καθαρισμένα, φρέσκα χορταράκια είναι. Απλά τα έχουν καθαρίσει οι άνθρωποι. Επίσης τους έφερε μάγκο. Τους έφερε, αυτό τι είναι, πεπόνι πρέπει να είναι πάλι αυτό. Και κάτι που τους ξετρελαίνει, ανανά κομμένο. Αυτά. Τι θα φάω, πεπόνι πάρε που είναι ανοιχτό. Το πεπόνι. Πάρε πεπονάκι που είναι ανοιχτό και γαλατάκια. Αυτό είναι πεπόνι, απλά είναι κλειστό. Λοιπόν, αυτό θα φτιάξουμε μάλλον αύριο. Έχω τελειώσει κουζίνα, έτσι είναι όλα πεντακάθαρα. Σε 5 λεπτά θα γίνουν όλα χάλια, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, να τα βάλω και αυτά εδώ πέρα τα ντοματίνια. Και λοιπόν, θα σας αφήσω τώρα κάπου εδώ. Καθάρισα λίγο και το πάσο της κουζίνας εδώ κάτι. Κοιτάξτε τώρα τι βρήκα εδώ. Εδώ καθαρίζοντας εδώ το πάσο της κουζίνας για να βάλω κάποια πράγματα μέσα στο ντουλάπι. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η δουλειά. Να μια δουλειά η οποία δεν μ' αρέσει να καθαρίσω τα ντουλάπια. Και να. Γιατί δύσκολα εγώ πετάω πράγματα. Και έχω κάνει ένα πάκο με διάφορα. Και τι βρήκα, παιδιά. Κορίτσια μου, κοιτάξτε τώρα γυαλί. Δεν θυμάμαι και εγώ πότε το είχα πάρει. Πριν 2 χρόνια πριν το είχα πάρει αυτό. Βρήκα αυτά. Τα οποία τα είχα πάρει. Είναι τα Quai, πώς λέγεται τέλος πάντων, μια αυστραλιανή μάρκα τέλος πάντων. Όχι ακριβό γυαλί, οικονομικό, νομίζω ήταν γύρω στα. Δεν θυμάμαι. Ήταν πάντως οικονομικό γυαλί. Πριν 2 χρόνια πρέπει να έχω πάρει αυτό. Αυτό. Και επίσης, πριν πολλά χρόνια αυτό όμως είναι αυτό, τη μάσκα. Δεν ξέρω, πρέπει να έκανα YouTube τότε που το φόραγα, που το είχα πάρει. Πρέπει να έκανα YouTube. Τώρα τα βρήκα πάνω στο τέτοιο. Πάνω τα βάλω στο δωμάτιό μου. Γιατί είναι ωραίο, γιατί να μην τα φοράς. Λοιπόν, και πρέπει να το έχω και με χρυσό αυτό. Αν θυμάμαι. Τέλος πάντων, τα βρήκα, θα τα βάλω πάνω. Και αυτά, θα τα πούμε αύριο. Καινούργια εβδομάδα ξεκινάει και νομίζω, θεωρώ, θέλω να πιστεύω ότι εσείς σήμερα, άντε το πολύ μέχρι αύριο θα κλείσω εγώ αυτό το βιντεάκι. Έχω πάει τα παιδάκια στο σχολείο, έχω τελειώσει πιλάτες και πετάχθηκε μέχρι Σκλαβενίτη, πήρα μπάμιες που μου ζήτησαν σήμερα να τους φτιάξω και βρήκα την εταιρεία. Αυτή παιδιά είναι πραγματικά αγαπημένη εταιρεία ένος. Αγαπημένη! Λοιπόν, πήρα μπουτάκια κοτόπουλο, πήρα τα κανονικά τα μπουτάκια κοτόπουλο, γιατί θέλω στις μπάμιες να έχουν έτσι λίγο και την πετσούλα. Και πήρα και μαϊντανό. Πάμε να ξεκινήσουμε, γιατί ήδη είναι 11 και δεν ξέρω αν θα προλάβω ή θέλω να είναι έτοιμο την ώρα που θα επιστρέψουν τα παιδιά. Απλά περιμένω και SES με νέα καλλιντικά. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Δεν ξέρω τι έχω πάθει. Με ρωτάει και η ανιψιά μου τι έχει πάθει και παραγγέλνει καλλιντικά, αλλά. Νομίζω ότι έχω εθιστεί λίγο σε εισαγωγικά, έτσι το βράδυ που κάθομαι και ξεκουράζομαι και χαζεύω λίγο, ξέρετε, τα social από εδώ από εκεί. Βλέπω διάφορες κοπέλες που βάφονται, που δοκιμάζουν νέα προϊόντα και μπαίνω και εγώ στον πειρασμό να θέλω να δοκιμάσω.
Γενικά εγώ, με ξέρετε, δεν βάφομαι, δεν είναι με πάρα πολύ του, έτσι, του make-up και του να φτιάξω, να βάλω σκιές και lip gloss, αντιλιακή και έφυγα. Αλλά έκανα μία παραγγελία, ούτε καν θυμάμαι τι έχω βάλει μέσα και θα σας τα δείξω, γιατί μου στείλανε σήμερα από την SES ότι θα μου τα φέρουν σήμερα. Οπότε εσείς, μιας και θα μου τα φέρουν, θα τα δείξω και σε εσάς και θα τα δούμε παρέιτσα. Και έτσι όμορφα θα κλείσουμε το βιντεάκι. Πάμε όμως, γιατί μιλάω πολύ για πρωί, να ξεκινήσουμε το φαγάκι και θα τα λέμε. Και αφού έχω ετοιμάσει το φαγητό μου, μου ήρθανε και τα προϊόντα που περίμενα. Απίστευτο, αλλά μου ήρθανε. Πάμε λοιπόν να τα ανοίξουμε, ώστε να κλείσω κι εγώ αυτό το βιντεάκι επιτέλους, για να μπορέσω να το μοντάρω και να το ανεβάσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παρήγγειλα. Μισό λεπτό να ανάψω φως, εδώ πέρα νομίζω είμαι καλά. Να σας βάλω κάπου εδώ. Και κάθομαι, άλλαξα και μπλουζίτσα, εννοείται. Πώς θα σας τα έδειχνα. Να δεν το πήγει. Είχε, λοιπόν, να σας πω ότι εγώ το μεσημέρι δεν θα φάω μπάμιες, έτσι, εννοείται. Όχι ότι δεν μ' αρέσουν, μου αρέσουν πάρα πολύ μπάμιες, αλλά επειδή έβρασα τα χορταράκια αυτά που σας έδειξα, θα φάω χορταράκια και θα κάνω μία ομελέτα. Αυτά. Και λογικά θα φάει και ο μικρός, γιατί ο μικρός δεν ήταν και τόσο φαν όταν άκουσε τις μπάμιες, αλλά θα δείξει. Μπορεί να φάει το κοτόπουλο. Λοιπόν, η παραγγελία που περίμενα λοιπόν είναι καλλιντικά από εταιρεία MUA. Δεν την ξέρω, δεν έχω ξαναπάρει ποτέ στη ζωή μου MUA. Απλά σας το ξαναλέω ότι λόγω ότι κάθομαι το βράδυ και χαλαρώνω βλέποντας, έτσι μπαίνοντας λίγο στα social, γι' αυτά πριν με πάρει ύπνος, και βλέπω
πάρα πολλές κοπέλες που τα χρησιμοποιούν και πραγματικά θεωρώ ότι σχεδόν το μισό, μη πω ολόκληρο ελληνικό TikTok, έχει MUA καλλιτικά. Είπα λοιπόν να τα δοκιμάσω. Τι πήγα λοιπόν? Α, πήρα σφουγγαράκια για το make-up. Έχει μέσα 9 τεμάχια. Και βασικά, επειδή θέλω να παραγγείλω και σέν και έχω βάλει, θα τα βγάλω τώρα. Γιατί τα έχω βάλει στο καλάθι για να παραγγείλω σφουγγαράκια. Γιατί τι γίνεται, πηγαίνω ο Δημητράκος και τα πειράζει και μου τα λερώνει και μετά τα βάζω εγώ στο πρόσωπό μου και γίνομαι, γεμίζω σπηριά. Οπότε, αυτά εδώ πήρα. Εντάξει, έχει μέσα 9 σφουγγαράκια. Γιατί όχι. Και, λοιπόν, πήρα αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι το Pro Base Refresh και Revive Under Eye Primer. Είναι για τα μάτια. Το βάζεις κάτω από τα μάτια. Εδώ. Και μετά, δεν ξέρω, μικρή λογικά ποσότητα βάζεις. Εγώ έβαλα τώρα πάρα πολύ. Άσχετο, δεν πειράζει. Το βάζεις αυτό κάτω από τα ματάκια σου. Πριν βαφτείς. Εγώ έβαλα πάρα πολύ τώρα. Νομίζω θέλει πιο μικρή ποσότητα. Αν κάποια κοπέλα γνωρίζει από make-up και τέτοια, θα μου γράψει. Χωρίς να με μαλώσει, να μου πει. Λοιπόν, αυτό το βάζεις κάτω από τα μάτια. Ναι, είναι, για να δω, γράφει, τα γράφουν και όλα στα ξένα. Και κοιτάξτε τώρα αυτό. Μια κοπέλα, μια φίλη μου έγραψε φωτογραφία και μεγέννηση. Έχει απόλυτο δίκιο. Φωτογραφία και μεγέννηση, εννοείται. Λοιπόν, πήρα άλλο ένα liquid blush. Τώρα θα σας τα βάλω εδώ, δεν είμαι βαμμένη, γιατί από το γυμναστήριο μόνο την αντιλιακή φοράω, οπότε θα σας τα βάλω να το δείτε. Α, και αυτό νομίζω θέλει πολύ μικρή ποσότητα. Τσακ. Τσακ. Θα σας πω και τις αποχρώσεις. Καθίστε τώρα λίγο. Να μην το χαλάσω, δεν θέλω. Αυτό είναι Αλέκο λέγεται το χρώμα που επέλεξα. Εντάξει παιδιά, είναι πάρα πολύ μαλακά. Τώρα βέβαια δεν ξέρω, εσείς βλέπετε κάποιο χρώμα? Λογικά θα φανεί. Δεν ξέρω να τα βάζω και πάρα πολύ καλά. Λογικά πάει εδώ έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό... Α, να φαίνεται. Α, ωραίο. Α, μ' αρέσει. Απλά έβαλα λίγο, θέλει νομίζω πολύ μικρή ποσότητα, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ ωραίο, ε! Ω, κοιτάξτε εδώ τι ωραία γωνία μου κάνει! Νομίζω, ε! Για να δω εδώ! Κοιτάξτε εδώ! Κάνω και τα χείλη, το βλέπετε έτσι! Ωραία! Και τέλος, επειδή δεν πήρα από Κίκο Μιλάνο, ξεχάστηκα, πήρα Full Coverage Matte πούδρα. Είναι η απόχρωση 120. Αυτό εδώ. Τα ανοίξω όμως, γιατί εγώ ξέρετε. Τώρα θα τα δείξω όλα σε εσάς. Σας λέω και πάλι ότι δεν τα γνωρίζω. Πρώτη φορά τα χρησιμοποιώ. Αλλά ήταν τόσο, δηλαδή το TikTok γεμάτο από όλες τις κοπέλες από MUA, που λέω δεν γίνεται. Θα πάω να το δοκιμάσω. Δηλαδή εντάξει, δεν βάφομαι. Αλλά... Πάει πούδρα. Τώρα όμως θα ανοίξει. Νάτι. Η απόχρωση είναι αυτή. Θα σας τη βάλω εγώ τώρα λίγο εδώ. Α, είναι παιδιά πολύ μαλακιά. Εγώ που δεν γνωρίζω, νομίζω ότι είναι, θα σας βάλω εδώ στη φλέβα. Τώρα, εντάξει, στην απόχρωση που το πήρα εγώ, πήρα το 120. Θεωρώ ότι είναι καλή για το πρόσωπό μου, αλλά θα δείξει. Θα δείξει, πάνω να φέρω μου ρωμάντιλο να βγάλω κραγιόν, διότι εδώ έχουν πιτσιλιστεί η κάμερα από τις μπάμιες, από το λάδι. Μου στείλανε δώρο, free gift, αυτό το lip gloss. Πάμε να το δοκιμάσουμε. Λοιπόν, ήρθα εδώ, είμαι, να με... Σας φέρω και λίγο πιο κοντά. Νομίζω καλύτερα, γιατί σας είχα τόσο μακριά πριν, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σας τα ξαναδείξω μετά όλα τα προϊόντα.
Απλά. Λοιπόν, το ρούς νομίζω ότι το βλέπετε και είναι πάρα πολύ απαλό. Όπως επίσης έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ με τα προϊόντα από Kiko. Είναι συγκλονιστικά. Η ενυδατική είναι φοβερή. Σου αφήνει μία αίσθηση, μία λάμψη στην επιδερμίδα σου, δροσερή, καθόλου βαριά. Συγκλονιστική, είναι φοβερή. Με κλειστά τα μάτια, αν βρεθείτε στα Kiko και έχετε την επιλογή, έχετε την ευκαιρία να πάρετε μία ενυδατική, είναι φοβερή. Επίσης, το ρούς που πήρα το stick, το απλώνεις και είναι λες και δεν φοράς τίποτα. Γενικά το πρόσωπό σου είναι πολύ φρέσκο, πώς να σας το εξηγήσω. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, σύντομα θα ξαναπάω στα Kiko για να πάρω και κάτι άλλα πραγματάκια που ήθελα έτσι από τη σειρά αυτή με τις ενυδατικές. Λοιπόν, κάτι άλλο που ήθελα να σας πω. Όχι, δεν έχω, πάμε να δοκιμάσουμε αυτό που μου στείλανε δωράκι. Αυτό είναι το κραγιόν, είναι ένα μπέζ. Τώρα εντάξει, αυτή μου το, η εταιρεία το έστειλε. Το βλέπετε? Είναι αυτό το χρωματάκι. Α, τώρα νομίζω το βλέπετε καλύτερα. Είναι ωραίο χρωματάκι. Είναι ένα nude με λίγο πιο, ένα velvet matte λέγεται. Και είναι το νούμερο 3. Όχι, δεν μπορώ να καταλάβω εδώ πέρα. Είναι αυτό. Σας το δείχνω έτσι, νομίζω το βλέπετε καλύτερα. Λοιπόν, ωραίο. Εγώ έχω ενθουσιαστεί, μ' αρέσουν. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τέτοιο, το οποίο μπορείς λογικά να το βάλεις και αν δεν κάνω λάθος και έτσι σαν σκιά, γιατί είναι υγρό. Βέβαια είναι πάρα πολύ μικρό. Το κραγιόν είναι, το lip gloss είναι σταθερό. Είναι σταθερό. Στέγνωσε. Είναι σταθερό. Λοιπόν, άρα, σας τα ξαναδείχνω. MUA Pro Base κρεμούλα για τα μάτια. Pro Base πούδρα νούμερο 120. Το lip gloss ήταν, το κραγιόν ήταν δώρο. Σφουγγαράκια από MUA. Και το liquid, το rouge, είναι... Νούμερο, δεν λέει απόχρωση, όχι, λέγεται Αλέκο. Liquid Blush Αλέκο. Αυτό. Από MUA, πολύ ωραία προϊόντα, οικονομικά πάρα πολύ, πάρα πολύ. Οικονομικά, οφείλω να το πω αυτό, δεν είναι ακριβή εταιρεία, από την πήκα και είδα μία αναγνώριση. Είναι μία πολύ καλή οικονομική εταιρεία σε καλλιτικά. Αυτά, νομίζω σας τα είπα όλα. Σας αρέσει το βιντεάκι. Να σας κρατήσω μια ωραία συντροφιά πάνω από όλα. Πολλά πολλά φιλάκια. Εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Σας περιμένω φυσικά κάτω στα σχόλια. Φιλάκια πολλά. Καλά να περνάτε. Bye.